Με τη βοήθεια του καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας, του κύριου Χρήστου Χατζηχριστοδούλου. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Καλημέρα. Τι κάνετε, χρόνια πολλά καταρχήν. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Καλά Χριστούγεννα. Θα έχουμε, αλλά δεν ξέρω, δεν μας αφήνουν και να ηρεμήσουμε οι εξελίξεις και αυτές οι μεταλλάξεις. Θα είναι διαφορετικά τα Χριστούγεννα από άλλες χρονιές. Θα κάνουμε υπομονή, θα περάσουμε. Θα περάσουμε με την οικογένειά μας. Όσοι έχουμε την υγεία μας και ελπίζω να την έχουμε, όσο γίνονται περισσότεροι την υγεία μας, που είναι το πιο σημαντικό αγαθό, και γι' αυτό το σημαντικό αγαθό στερούμαστε άλλα πράγματα. Και αυτό να γίνει λίγο κατανοητό και να κάνουμε υπομονή. Και ελπίζουμε να είναι τα τελευταία Χριστούγεννα που τα περνάμε έτσι. Πιστεύετε ότι είναι τα τελευταία Χριστούγεννα που τα περνάμε έτσι? Πιστεύω ναι. Θα έρθει το εμβόλιο, που ό,τι και να συμβαίνει φαίνεται να είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Και θεωρώ ότι σε λίγους μήνες μετά τον καινούργιο χρόνο, όταν έχουμε ένα σημαντικό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης, τα πράγματα θα αρχίσουν να βελτιώνονται αισθητά και να καλυτερεύουν. Η ζωή μας να επανέρχεται σιγά σιγά στους προηγούμενους ρυθμούς. Το Πάσχα πώς θα είναι, μιας και πιάσαμε τις γιορτές τώρα? Θεωρώ ότι θα είναι καλύτερο το Πάσχα. Από το περσινό τουλάχιστον. Είναι Μάιο, βεβαίως. Είναι Μάιο. Θεωρώ ότι η ροή των εμβολίων θα συνεχίσει το ίδιο. Και θα έχει εμβολιαστεί ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού και τα πράγματα θα είναι σαφώς καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, από αυτά που διαβάζω και από συναδέλφους σας και από συνεντεύξεις που δίνουν και εδώ στην Ελλάδα και στα διεθνή δίκτυα που παρακολουθούμε, λένε ότι παρά το εμβόλιο, και ακόμα και όταν εμβολιαστεί και το 70% που είναι ικανό να φέρει την ανοσία, πάλι θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε περισσότερο από ό,τι πριν από αυτή την πανδημία. Δηλαδή, πάλι θα πρέπει να έχουμε μια μάσκα στην τσάντα μας. Αυτό είναι σίγουρο, ότι ο ιός θα παραμείνει. Όπως έχουμε την εποχιακή γρήπη και κάθε χρόνο έχουμε έκταση και μεταύφεση, το οποίο θα γίνεται και με τον κορονοϊό. Κάποιες συνήθειες που αποκτήσαμε, για παράδειγμα, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα μάσκα, θεωρώ ότι πρέπει να συνεχιστεί. Έχουμε και άλλες φορές ότι και σε χώρες της Ασίας, αυτό γινόταν και πριν τον κορονοϊό. Για όλα τα νοσήματα του αναπνευστικού, θεωρώ κάποιες συνήθειες που προστατεύουν τη μετάδοση νοσημάτων του αναπνευστικού πρέπει να συνεχιστούν. Θα είμαστε πιο χαλαροί, αλλά όχι τελείως όπως ήμασταν πριν. Ακριβώς. Τώρα, κύριε καθηγητά, να πάμε λίγο, κύριε Χατζηχριστοδούλου, στο θέμα αυτής της μετάλλαξης. Πόσο σας ανησυχεί εσάς, δεδομένου πως διαβάζουμε πως είναι κατά 70% περισσότερο μεταδοτικός? Πόσο ακριβώς δεν έχει υπολογιστεί ακόμα. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι είναι πιο μεταδοτικός ο καινούριος ιός. Θα το δούμε. Ξέρετε, αν επικρατήσει ένας κλόνος, ένας συγκεκριμένος τέλεχος, μπορεί για δύο λόγους να επικρατήσει. Ένα, όντως να είναι πιο μεταδοτικός. Δεύτερο, απλά έτυχε να το έχουν υπερμεταδότες. Δηλαδή, αν τύχει να το έχουν υπερμεταδότες, αυτό θα επικρατήσει. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι συνέβη και στη Βρετανία, στην Γαλλία-Βρετανία. Θα το δούμε στην πορεία. Στη Βρετανία όμως, διάβαζα τα στοιχεία εχθές, είχαν το χειρότερο αριθμό κρουσμάτων σε αριθμό από την αρχή της πανδημίας. Αυτό προφανώς και πρέπει να σχετίζεται με αυτή τη μετάλλαξη, ή όχι? Προσέξτε, έχουμε και άλλες συνθήκες που έχουμε τη μετάδοση στη Μεγαλβρετανία. Είναι το κλίμα. Είναι ο συγχρονισμός. Οι εικόνες από τα πολυκαταστήματα που είδαμε το προηγούμενο 20ήμερο. Βεβαίως. Μπορεί δηλαδή, να μην ευθύνεται η μετάλλαξη, δηλαδή λέτε. Δεν έχουμε στοιχεία ούτε για το ένα προς το παρόν, ούτε για το άλλο. Φαίνεται από τις μεταλλάξεις, τα σημεία που έχουν γίνει, και επειδή υπήρχαν και παλαιότερα μοντέλα σε πνευματόζωα, φαίνεται ότι σχετίζονται με τη μετάδοση. Δεν το έχουμε δει όμως στην πράξη, ούτε έχουμε το μετρήσει στην πράξη. Και δεν ξέρουμε τι ποσοστό οφείλεται στον ίδιο τον ιό που κυκλοφόρησε ή σε συμπεριφορές που είδαμε, ακόμα και στον ίδιο τον καιρό που είπα προηγουμένως, και το περιβάλλον παίζει ρόλο, η θερμοκρασία παίζει ρόλο. Δεν είχε αυτή τη στιγμή η Μεγάλη Βρετανία 3-4-5 που είχε, ξέρω, την άνοιξη. Άρα όλοι αυτοί οι παράγοντες θα συνεκτιμηθούν και πιστεύω μπορεί να είναι και πολύ παραγωγικό. Μπορεί να οφείλεται και σε μια σχετικά αυξημένη μετάδοση, αλλά και σε όλους τους άλλους παράγοντες.
πνευμούν οι μετάδοση. Εσείς παρόλα αυτά, επειδή τώρα καταλαβαίνουμε ότι ακόμα όπως ήμασταν στην αρχή αυτής της πανδημίας, που ήταν πολλά δεδομένα για εσάς τους επιστήμονες άγνωστα και λειτουργήσαν ως άγνωστοι χοί και στη συνέχεια σιγά σιγά τα γνωρίσαμε όλοι μαζί παρακολουθώντας αυτήν την εξέλιξη της COVID-19, θα πρέπει προκειμένου να φυλάμε τα ρούχα μας, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, και η Ελλάδα να κλείσει τα σύνορά της με το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως κάνουν και άλλες χώρες. Πήραμε ένα μέτρο, αυτό το μέτρο με την 7ήμερη καραντίνα και τον υποχρεωτικό έλεγχο 72 ώρες πριν και όταν φτάνουν εδώ. Να σας πω κάτι. Ωραία, θα ενδεχομένως να έχει. Το λέω επειδή είστε και στην, και στην Επιτροπή, κύριε Χατζη Χριστοδούλου, ναι, γνωρίζω ότι σήμερα θα συνεδριάσετε. Να πω ότι είναι σχεδόν αδύνατο να περιορίσει ένα καινούργιο στέλεχος, εάν είναι όντως μεταδοτικό, πολύ πιο μεταδοτικό από το άλλο, να το εμποδίσεις με μέτρα τέτοιου τύπου. Ναι. Δηλαδή δεν θα εισηγηθείτε να κλείσουμε για κάποιες μέρες μέχρι να δούμε τι γίνεται τα σύνορά μας με το Ηνωμένο Βασίλειο? Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε. Θα έχουμε και εμείς, θα καλέσουμε και κάποιους από την Ακαδημία Αθηνών, οι οποίοι έκαναν παρόμοια μελέτη, γονοτύπηση κλπ. Για να δούμε και εμείς τι κυκλοφορεί στην χώρα μας. Ενδεχομένως μπορεί να κυκλοφορήσει ήδη, όπως βρέθηκαν και άλλα κρούσματα σε άλλες χώρες. Θα το δούμε. Θα τα δούμε όλα και θα αποφασίσουμε. Δηλαδή, στη χώρα μας, κυρία Χατζηχριστοδούλου. Και μέτρα να πάρουμε, ναι. Ακούστε, και μέτρα να πάρουμε. Κλείνουμε όλες τις και αφήνουμε μόνο τις αναγκαίες μετακινήσεις. Εάν όντως είναι τόσο μεταδοτικό, δεν μπορούμε να το προβλήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς στη χώρα μας πότε θα ξέρουμε αν έχουμε αυτό το στέλεχος, δηλαδή πότε θα το γνωρίζουμε? Ήδη γίνονται έλεγχοι. Προς αυτή την κατεύθυνση και καιρό τώρα, όχι μόνο, δεν ξεκινήσαμε τώρα. Και θα ενημερωθούμε και εμείς σήμερα το απόγευμα, αν λοιπόν έχουμε κάτι τέτοιο, και θα συνεχίσουν να γίνονται έλεγχοι. Ναι. Για να δούμε εάν έρθει. Αλλά σας είπα και πάλι, υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες και ακόμα και τα πιο αυστηρά μέτρα, πάντα να ξέρετε, τα μέτρα κλειδί εισόδου, ναι, δεν μπορούν να ανακόψουν πορεία, τέτοια πορεία. Εάν όσο αυστηρά μέτρα και να πάρουμε, είναι. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάξει, πήραν αρκετές χώρες. Θα συζητήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο Ένωσης τι μέτρα θα πάρει. Θα έχει μια συνάντηση σήμερα η Γερμανική Προεδρία. Θα δούμε. Θα δούμε. Τα πράγματα είναι, βλέπετε ότι. Καταλαβαίνω. Πραγματικά. Και γι' αυτό και πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι με τα μέτρα που παίρνουμε. Και πράγματι, άκουσα και πριν τον κύριο Χρυσοβοήδη να μην χαλαρώσουμε με στις γιορτές. Γιατί ό,τι και να συμβαίνει, εξακολουθεί να είναι πολύ μεταδοτικό. Κύριε Χατζη Χριστοδούλου, επειδή θέλω να θίξουμε και το θέμα του εμβολίου σχετικά με αυτό το νέο στέλεχος. Στην παρέα μας λοιπόν είναι ο κύριος Χρήστος Χατζη Χριστοδούλου και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτό. Καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας. Και κύριε Χατζη Χριστοδούλου, θέλω να κλείσουμε αυτή τη συζήτησή μας με κάτι το οποίο για μένα τουλάχιστον είναι πολύ καθησυχαστικό σε ό,τι αφορά στο νέο αυτό στέλεχος, τη μετάλλαξη του ιού. Το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται όλοι οι συνάδελφοί σας μέχρι ώρας τουλάχιστον λένε ότι το εμβόλιο το πιάνει, ότι δεν το ξεγελάει δηλαδή το εμβόλιο. Όλο και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι, φαίνεται μέχρι τώρα με μεταλλάξεις που έχουν γίνει δεν έχουν σαν αποτέλεσμα τα αντισώματα που δημιουργούνται από το εμβόλιο να μην είναι αποτελεσματικά. Αυτό φαίνεται μέχρι τώρα. Θα το δούμε και στην πράξη όμως. Και είναι κάτι το οποίο γι' αυτό τον λόγο πρέπει πάντα να επιτηρούμε τα στελέχη που κυκλοφορούν, γιατί ενδεχομένως αργότερα μπορεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο στέλεχος και να χρειαστεί να αλλάξει η σύνθεση του εμβολίου. Όπως για παράδειγμα γίνεται και με τη γρήπη. Ναι. Αλλά προς το παρόν δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις και φαίνεται ότι μεταλλάσσεται και λίγο λιγότερο, αρκετά λιγότερο θα έλεγα, σε σύγκριση με τη γρήπη. Ενώ οι ιοί γενικά μεταλλάσσονται πάρα πολύ, αυτός ο ιός φαίνεται μέχρι τώρα έχει δείξει μια σταθερότητα. Μάλιστα. Σχετική σταθερότητα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα βλέπω ότι και η Γαλλία έκλεισε τα σύνορά της με την Μεγάλη Βρετανία. Πιθανολογώ πως δεν θα το αποφύγουμε κι εμείς. Μάλλον η Ευρώπη θα αποφασίσει. Η Ευρώπη θα αποφασίσει. Κλείσιμο, συνολικά. Ναι. Μάλλον, ναι. Θα βάλει τη Βρετανία σε καραντίνα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζη Χριστοδούλου. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα να έχετε και χρόνια πολλά. Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας.